Ναι, αλλά είχε πει άλλα όταν είχε πάει σε άλλη εκπομπή, θα το δούμε. Και επίσης λέει, παιδιά, ότι θέλει να κερδίσει ο Ντάνος, γιατί το παιδί είχε ανάγκη τα χρήματα. Είδες. Ναι. Τι είπες. Ναι. Τι είπες, Όφη. Ο Καταμπάκης το είπε. Θα το πει το βράδυ, το Αρναούτογλου. Παιδιά, έχω ζητήσει συγγνώμη σε όλα τα παιδιά. Και αν κάποιον έχω αφήσει από τις 3-4 στιγμές. Στην Ειρήνη την Παπαδοπούλου, νομίζω ζήτησε συγγνώμη για το μαγιό αυτό που έκανες. Φυσικά. Ναι. Και θα ζητάω μέχρι να μου πει ότι είναι καλά με μένα. Όχι για τις κάμερες. Και ζήτησα συγγνώμη από πολύ πριν. Ήταν η μόνη φορά που βγήκα κιόλας και για αυτόν τον λόγο. Ωραία. Εγώ δεν θέλω να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και ζήτησα συγγνώμη στον αδελφό της. Στον αδελφό της. Στον αδελφό της. Την είδα τη συνέντευξη που είπες ότι ο Στέλιος σου ζήτησε συγγνώμη. Ναι. Στην Ειρήνη ζήτησα συγγνώμη όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο πολύ πρόσφατα. Mm-hmm. Την ρώτησα αν και αυτή νομίζω ότι της έκανα bullying. Ότι... Πότε μιλήσατε στο τηλέφωνο, τώρα. Πολύ πρόσφατα. Πολύ ναι. πρόσφατα. Και ήσασταν καλά, εντάξει. Ήμασταν καλά. Προσπάθησα να της δείξω ότι δεν έχω καμία πρόθεση να μην είμαστε καλά. Αυτό. Εκείνη ήταν λίγο. Φυσικά και είναι πειραγμένη. Ναι. Κάθε παρεξήγηση που έγινε την είχαμε συζητήσει πιο πριν. Όλοι μαζί. Εγώ λοιπόν το έδειξα στον κόσμο αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν μπορεί αυτό ο κόσμος να το καταλάβει ότι από κάτι έχει προηγηθεί όλο αυτό. Δεν έχω απειλήσει καμία παραγωγή που είπαν ότι απειλήσα παραγωγές για να πάρω εκπομπή. Ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Σε καμία περίπτωση δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Είμαι υπεύθυνος των πράξεών μου. Ανθρώπινα, ναι. Ποιος θα ήθελες να κερδίσεις το Survivor. Έτσι όπως το ήθελα... είσαι, που έτσι που συμπάθησες. Ανθρώπινα. 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 Ο μόνος που μου είχε μεταφέρει ότι είχε θέμα οικονομικό και ότι θα ήθελα ήταν ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Μάλιστα. Ήταν το μόνο πράγμα που είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Ένας τόσο δυνατός άνθρωπος που μου είχε μεταφέρει αυτό. Άρα θα ήθελα να τα πάρει κάποιος, είτε ο Γιώργος είτε κάποιος άλλος που ίσως δεν μου το έχει εκμυστηρευτεί αυτό, που να τα έχει ανάγκη. Μάλιστα. Είναι τόσο σημαντικός ο διπλανός όταν σου δίνει ένα ψάρι. Είναι τόσο σημαντικό. Δηλαδή, εγώ με τον Αγγελόπουλο κοιμόμουν κεφάλι με κεφάλι. Όταν βρεχόντουσαν τα πόδια του, ανέβαινε και ήμασταν σαν να φιλιόμαστε. Και όταν έβρεχε από την άλλη πλευρά, ανέβαινα εγώ προς αυτόν. Παιδιά, ποιος μιλάει. Εγώ τώρα από αυτό που ακούω βλέπω ένα καλό παιδί πολύ χαμηλό. Κάθε μέρα υπολογείται δηλαδή. Για το Survivor θα μιλήσει. Καταμπάκης, ο Στέλιος Καταμπάκης, που όπου σταθεί και που βρεθεί, βρίζει τον Αγγελόπουλο, λέει ότι οι ανθρώπινα θέλουν να κερδίσουν τον Αγγελόπουλο. Περίμενε, Μωρέση Κώστα, πού βρίζει τον Αγγελόπουλο που βρεθεί και ο Αγγελόπουλο. Στη μελέτη πήγε και έλεγε ότι έβγαινε και φώναζε τις κάμερες για να κάνει το σταυρό του και για να προκαλέσει. Τι έλεγε. Εγώ. Στη μελέτη βγήκε ο Καταμπάκης και είπε ότι φώναζε. Το παίξαμε και εδώ. Ότι φώναζε τις κάμερες για να κάνει το σταυρό του Ντάνος και να έχει καλύτερες εντυπώσεις. Αυτό πολύ χοντρό. Όπου για το σταυρό. Βγήκαν όλοι και τον διαψεύσανε. Επίσης, ο Καταμπάκης έλεγε συνέχεια μαζί με το Χούτο και τα λοιπά. Κορόιδευαν τον Αγγελόπουλο. Κάποιοι λέγανε ότι πήγανε και βγάλανε και τη φωτογραφία έξω από το Βενζινάδικο για να κορυδεύσουν μαζί με τον Χούτο. Και σήμερα βγαίνει στο Γρηγόρη και λέει ότι εγώ θέλω να κερδίσω Αγγελόπουλο. Παιδιά. Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα. Περίμενε ένα άνθρωπο να αλλάξει. Κάνει κακό για τον προφίλ του αυτό. Έμεινε δύο μήνες εκτός. Προσπαθεί να μαζέψει τα σημάδια. Δεν μίλησε πουθενά και βγαίνει. Κάνει τώρα ένα ντου και βγαίνει παντού σε όλες τις εκπομπές εδώ και μια εβδομάδα. Ξεκινάει με τη μελέτη, πάει τώρα στον Γρηγόρη και ετοιμάζει και ένα περιοδικό από ό,τι ξέρω να μιλήσει. Μετά από δύο μήνες. Αυτό θεωρώ ότι είναι στρατηγική. Το παιδί που βλέπει είναι ο Στέλιος που ξέρουμε. Περίμενε είναι μόνο είναι φοβισμένο παιδί. Ο φουρνιαχτός ένα φοβισμένο παιδί, εγώ βλέπω και στεναχωριέμαι γιατί το έχει κάνει πολύ κακό για το survival του Στέλιου. Ειλικρινά. Πρέπει να πηγαίνει παντού να ζητάει συγγνώμη. Δεν έχει δικαίωμα όμως να αλλάξει. Να δει αυτά που έγιναν. Μα να δει τον εαυτό του. Και να πει παιδιά, λάθος. Γενικά τώρα, γενικά όταν θες να αλλάξει, πάει να πει ότι έχει παραδεχτεί στον εαυτό σου ότι έχει κάνει κάποια λάθη. Συγγνώμη που έκανα κάποια λάθη. Ήμουνα χαζός, τέλος πάντων. Κατάλαβα ότι έκανα λάθος και προχωρώ διαφορετικά. Δεν λέω... Γι' αυτό και ζήτησε συγγνώμη από την Ειρήνη. Παιδιά, δεν ζήτησε συγγνώμη μόνο από την Ειρήνη. Λέει ότι ζήτησε συγγνώμη από όλα τα παιδιά. Άρα, παραδέχεται, άρα παραδέχεται ο ίδιος ότι αυτός ήταν που δημιουργούσε το πρόβλημα. Ναι, αλλά μου λέτε ότι πριν λίγες μέρες είπε ότι ο Ντάνος κάνει σταυρό το ίδιος. Μάλλον δεν ξέρω. Θα μας πούνε ότι ήταν πρώτα η εκπομπή. Για τώρα, επειδή πρέπει να πάει καλά και η εκπομπή, πρέπει να του φτιάξει το προφίλ. Υπάρχει πρόβλημα. Σχετικά με τις απειλές. Από ό,τι θυμάμαι, όταν είχε βγει από το Survivor, δεν είχε γράψει στο Facebook του ένα κείμενο που ουσιαστικά στο Instagram, οκ, okay, δεν το είχα δει, το είχαμε παίξει την εκπομπή, που ουσιαστικά έλεγε ότι η παραγωγή δεν είναι σωστή και ξέρω πράγματα και θα μιλήσω. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια του, αλλά ήταν σαν να τότε βγήκε αυτό με τους χωρικούς που παίρνουν τα τρόφιμα, νομίζω. Ξέρω πράγματα, μη με τσιτώνετε, αλλά θα πω γιατί στην παραγωγή ο κόσμος δεν ξέρει πολλά και κρύβεται διάφορα. Αυτό δεν είναι αυτό. Άρα, αυτό που λέει ότι για τις απειλές και για...
Από εκεί ξεκίνησε, τροφοδοτήθηκε από το ίδιο το κείμενό του, από την πρώτη στιγμή που βγήκε από το Survivor. Νομίζω δεν είχε φτάσει ακόμα στην Ελλάδα και είχε κάνει αυτή την ανάρτηση στα social. Ήταν πριν έρθει στην Ελλάδα, ναι. Επίσης. Άρα έτσι και μετά το κατέβασε. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε γύρω από το όνομά του όλη αυτή η ιστορία και να λένε τι θέλει, γιατί πιέζει το Sky. Δεν είχε βγει αμέσως στη μελέτη να δώσει μια συνέντευξη. Προφανώς γιατί η σχέση με το κανάλι ήταν κάπως και μετά μαθαίθηκε ότι πήρε εκπομπή. Δηλαδή αυτό... Περίμενε κάτι, θυμάστε που σας είχα πει. Περίμενε κάτι για να βγει να μιλήσει. Τόσο καιρό δεν μίλαγε και περίμενε κάτι. Το πήρε το κάτι. Δεν μιλάει. Δηλαδή, επίσης δεν είναι ωραίο όταν το εκμυστηρεύει κάτι ο Αγγελόπουλος που βγαίνει και τον δίνει. Καλά, δεν είναι. Κάτσε, περίμενε. Λέω ότι είναι φτωχό παιδό. Περίμενε. Δεν είναι ακραίο αυτό που λες. Δεν είναι δόσιμο. Για ποιο λόγο να πει το κακό μου πρόβλημα. Γιατί δεν είναι κακό. Πώς σε έχει πει εδώ πέρα που ξέρει το ρεπορτάζ. Πώς ξέρει ότι το παιδί καταρχάς πριν βέβαια. Και τη μητέρα του βγάλε μπροστά σε όλε τι σούπερ μάρκετ και ταμείο. Είναι ωραίο να το πούμε στον αέρα. Μα δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Μπορεί να θέλει κάποιο να πει ότι έχει πρόβλημα. Δεν είπε για ένα πρόβλημα. Δεν θέλουν όλοι να βγαίνουν να τα λένε τηλεόραση. Αν πεινάνε ή δεν πεινάνε κτλ. Επειδή το έχει κατηγορήσει και η Ειρήνη γι' αυτό. Απλά τα συνδυάζουμε τώρα. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι. Δεν έχει πει η Ειρήνη ότι κάποια πράγματα που του είχα πει. Δικά μου προσωπικά, έχει δίκιο η Σάσα, ξαφνικά το έχει πει και στον αέρα του Survivor. Όχι, δεν τα παίρνουν, είχε πει η Ειρήνη. Ναι, δεν μπορεί αυτό να το λε στου άλλου. Ναι, αλλά είναι άλλο ότι του λέει ανθρώπινα. Ναι, αλλά όταν γίνεται δίκιο. Ποιο είναι να κερδίσει. Και λέει ανθρώπινα το παιδί που δεν έχει λεφτά. Για τους δικούς του δικού του λόγου, τελεία και παύλα. Ναι, θα μπορούσε να πει όμω ότι θέλω να κερδίσει ο Αγγελόπουλος γιατί είναι ο καλύτερο παίκτη. Όχι επειδή δεν έχει λεφτά. Και κάτι τον λυπάμαι, α πούμε. Εντάξει, αυτό είναι η δική του αλήθεια και η δική του γνώμη, καταλαβαίνετε. Μπορεί να μην θέλει όμω ο άλλο. Καταλαβαίνετε. Ακόμη και η μάνα του. Ακόμη και η μάνα του. Δεν είπε στην συνέντευξη για το οικονομικό πρόβλημα. Αυτό που λέγεται τα χρήματα. Δεν είναι πολύ ανθρώπινο. Δηλαδή, ποτέ μα ποτέ δεν έχουν σταθεί. Ακόμα και η οικογένεια και με τη μητέρα του που μίλησα δεν έχει σταθεί ποτέ κανεί τα λεφτά. Δηλαδή, ακόμα και το ότι λέγανε ότι επειδή είναι άρρωστη η μητέρα του θέλει να πάρει τα λεφτά. Ναι, ναι. Τώρα αυτό λέει και ο Φέλης. Βρέσει Κώστα μου, μπορεί σε μια ομάδα, σε μια παρέα σε εισαγωγικά να έχουν υποθεί πράγματα που εμεί δεν τα έχουμε δει και απλά μέσα στην όλη κοινωνία. Αφήστε με λίγο ρε παιδιά να μα δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά όλοι μαζί δεν είναι ωραίο αυτό. Σ' αγαπώ! Λοιπόν, κάνες καλά, τρελανέ μας. Το να μιλάνε λοιπόν μεταξύ τους και τόσες ώρες, γιατί εγώ έχω μάθει κιόλας ότι μετά τα παιχνίδια έχουν απεριόριστο χρόνο που δεν κάνουν τίποτα. Σωστό, λοιπόν, και το να μιλάνε και να πει κάποιος ότι ξέρω ότι δεν έχουμε καλή οικονομική άνεση, οτιδήποτε. Δεν είναι κακό ρε παιδιά αυτό να το πάρει σαν πληροφορία. Συμφωνώ, ο Χριστός και η Παναγία. Θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην θέλει ο άλλος, το ξαναλέω. Ακόμη και η μάνα του δεν το είπε. Μπορεί να μην θέλει ο άλλος πρώτον. Αυτό. Και δεύτερον, μπορεί να μην το είπε όμως και με μια πρόθεση. Η πρόθεσή του μπορεί να ήταν και καλή. Γιατί είπε θέλω να κερδίσει, κατάλαβε. Δεν το είπε γιατί θα ήθελε να δεν είναι σωστό όταν μας λένε κάτι να το λέμε έτσι στον αέρα. Αλλά από την άλλη, στο συγκεκριμένο να είμαστε και δίκοι, η πρόθεσή του μπορεί να ήταν καλή. Γιατί είπε στην τελική να κερδίσει. Δεν είπε. Πάντως, εγώ τον αγχωριέμαι γιατί τον συμπαθώ, τον αγαπάω. Είναι καλό παιδί, αλλά βλέπω. Ναι, και εγώ τον ξέρω. Βλέπω αλλαγμένο το παιδί. Εγώ το Στέλιο, το συμπαθούσα πάρα πολύ. Πού τον ξέρατε, ρε παιδιά, εσείς. Εγώ από την Αταλία και από την εκπομπή. Εσύ, συγγνώμη, στην ιδιοσιογραφία, πού τον ήξερε στο Στέλιο. Είχε γνωρίσει ο Ροντά. Έχουμε βγει και ήταν και στο ραδιόφωνο του Μάντε. Έκανε εκπομπή, το ξέρω. Μάλιστα. Και όλοι λένε καλά πράγματα για αυτόν, δηλαδή. Αυτό ήταν η χαρά τη ζωή. Οπότε α δεχτούμε, ρε παιδιά, ότι είδε το παιδί τι έχει συμβεί και ότι κάνει μια αλλαγή. Α το δεχτούμε αυτό. Δεν κάνει αλλαγή, κάνει τριπλό τόλουπ. Εντάξει, αν νομίζει είναι ρόλο, οκ. Εγώ μου αρέσει οι άνθρωποι να αλλάζουν, να γίνονται καλύτεροι και βλέπω ότι ο λόγο γίνεται καλύτερο. Λοιπόν, όλη τη συνέντευξη θα τη δούμε σήμερα 12 και 4 στον αγαπημένο μας Γρηγόρη Αρναούτο.